Απόφαση σταθμό σύμφωνα με την οποία γίνονται ορίσου του χρόνου συμβασιούχοι εξέδωσε το μονομελές πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για απόφαση που δέχεται ότι κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και ότι στην ουσία οι διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου που υπερβαίνουν το 24μηνο που θέτει το προεδρικό διάταγμα Παυλόπουλου αποτελούν συμβάσεις αορίστου χρόνου. Μάλιστα, το δικαστήριο διατάζει στο Δήμο να συνεχίσει να τους απασχολεί ως την έκδοση τέλεση ειδικής απόφασης. Αυτή η απόφαση είναι θετική για τους εργαζόμενους συμβασιούχους, διότι μετά την τελευταία προκήρυξη στον ΟΤΑ, όπου έμεινε η συντριπτική πλειοψηφία των συμβασιούχων των Δήμων απ' έξω, πολλοί συνάδελφοι, και οι δικοί μας βεβαίως, προσέφυγαν στα δικαστήρια. Είτε καταθέτοντας ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να γυρίσουν άμεσα στις εργασίες τους μέχρι να βγει ο οριστικός πίνακας των προσληφθέντων, είτε κάνοντας αγωγή όσοι είχαν τουλάχιστον 24 μήνες και οι συνάδελφοι συμβασιούχοι της Θεσσαλονίκης, αλλά από ό,τι γνωρίζω και σε άλλους δύο Δήμους της Ελλάδος, προσέφυγαν στα δικαστήρια όπου δικαιώθηκαν και μετατράπηκε η σύμβασή τους σε ορίστου χρόνου. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις εδώ στο νομό μας γενικά, όχι μόνο στο Δήμο Ξάνθης. Σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι, εξ όσων γνωρίζω, έχουν καταθέσει αγωγές. Πιθανόν να αργήσουν λίγο οι αγωγές γιατί καθυστέρησαν να κατατεθούν, αλλά όλοι οι συνάδελφοι προσέφυγαν στα δικαστήρια, αναμένοντας και αυτή μια θετική απόφαση, διότι όπως γνωρίζετε, με την προκήρυξη μέχρι να βγουν τα τελικά αποτελέσματα και το γεγονός ότι πολλοί από τους ανέργους που είχαν κάνει, που είχαν συμμετοχή, δεν έχουν τα τυπικά προσόντα, δηλαδή και είχα χαρακτηρίσει τότε την προκήρυξη ως μια προκήρυξη παροδία, διότι ενώ θα έπρεπε η μοριοδότηση να ήταν περισσότερη από αυτή των ανέργων. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν συνέβη παρά τις υποσχέσεις που είχαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Γι' αυτό και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσαμε. Είναι και ο λόγος ο οποίος έχουν προσφύγει συνάδελφοι στα δικαστήρια και θεωρώ ότι και εμείς σε αυτή την περίπτωση έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι θα δικαιωθούμε. Υπενθυμίζω ότι με βάση ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών από το 2016 δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να μην ασκήσουν ένδικα μέσα σε περιπτώσεις εργατικών διαφορών, καθώς έρεται η υποχρεωτικότητα άσκησης έφεσης σε πρωτόδικες αποφάσεις που όριζε ο Καλλικράτης. Άρα, σε αντίστοιχες αποφάσεις, το μπαλάκι για το μέλλον των συμβασιούχων περνάει πλέον στο χέρι των Δήμων.